Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, σήμερα έχουμε κάτι πολύ φουέγκο. Γι' αυτό μου βλέπετε με κόκκινα χειράκια. Εξαιρετικά. Φοράω στα χείλια μου το Matte Ink της Maybelline, το Superstay. Είναι το νούμερο 25, το Heroine. Είναι από τα αγαπημένα μου κόκκινα. Τώρα θα μου πείτε εσείς πολύ πορτοκαλί για κόκκινο, αλλά εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου κόκκινο. Είναι λίγο έτσι φωσφοριζό κατά station και τελευταία με τα νέα το έχω, όπως βλέπετε. Κάτι δεν πάει και πολύ καλά με μένα. Αλλά. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς να συνδυάσω ένα κόκκινο κραγιόν που είναι ήδη έντονο χρώμα με κάτι... Με κάτι στα μάτια. Δεν γίνεται να αφήνουμε πάντα σκέτο όταν βάζουμε κόκκινο κραγιόν. Εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή, αλλά γιατί να μην δώσουμε και κάποιες λύσεις. Έχω τρεις λύσεις για το πώς να συνδυάσετε το κόκκινο κραγιόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα μάτια μου έχω βάλει μόνο κονσίλερ, το οποίο έχω σοτάρει με μια πούδρα. Και από πάνω θα βάλω όλα αυτά που θα σας δείξω, τα οποία πραγματικά τα έχω τεστάρει, οπότε μένουνε. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Tattoo Liner, είναι στην απόχρωση 900 Deep Onyx, είναι πάρα πολύ μαύρο, πραγματικά και δεν φεύγει καθόλου, δεν φεύγει, δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Και στην ουσία τι θα κάνω εγώ τώρα, θα σχηματίσω ακριβώς σύριζα με τις βλεφαρίδες μου μια γραμμή, ίσα να τους δώσω χρώμα. Ωραία, τόσο λίγο, δείτε το πως είναι. Και θα πάρω ένα πινελάκι που είναι έτσι τετράγωνο από πάνω. Αυτό το έχω πάρει από το AliExpress, σας το έχω ξαναδείξει. Και θα τραβήξω προς τα έξω τη γραμμή μου. Ελάχιστα όμως, ίσα ίσα να κάνει λίγο smoke όλο αυτό. Και λίγο προς τα μέσα. Έχει μια αρχή και ένα τέλος, αλλά να γίνει λίγο πιο απαλό, να μην είναι τόσο too much. Τέλεια. Αφού το μπλένταρα, μπορώ να βάλω απλά μία μάσκαρα και είναι ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό look. Όμως τώρα εγώ θα σας δείξω πάνω σε αυτό, γιατί στο άλλο μάτι θα κάνω αυτό με τη σκιά που θέλω να σας δείξω. Θα δείξω πάνω σε αυτό πώς μπορώ να βάλω και eyeliner ταυτόχρονα. Θα βάλω eyeliner γιατί μου αρέσει πάρα πολύ επίσης το eyeliner με το κόκκινο κραγιόν και είναι ένα πολύ ωραίο και sexy look. Και θα χρησιμοποιήσω από Kryolan το cream liner, gel liner. Είναι το Ebony, το χρώμα είναι το τελείως μαύρο, με το πινέλο από Maybelline, το οποίο υπήρχε στο gel eyeliner της Maybelline. Και εδώ που είμαι, πάρω και θα κάνω ένα knife liner. Το ευθυγραμμίζω από πάνω για να έρθει όλο αυτό σε μια ευθεία. Πάρω λίγο ακόμα για να γεμίσω, γιατί έχει κάποια κενάκια και δεν μου αρέσει να γκριζάρει, μου αρέσει να είναι μαύρο μαύρο. Και το eyeliner look μου είναι έτοιμο. Πάμε στο επόμενο look, το οποίο μαζί με το κραγιόν θα το κάνω στο άλλο μάτι. Είναι κάτι σε ροζο
καφέ από χρώσεις. Πάμε να δούμε τι είναι. Από μάκρυ χρησιμοποίησα το MAC Pigment. Είναι η απόχρωση α36 tan. Είναι έτσι αυτά τα pigment, μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί μπορείς να τα βάλεις και μέσα στα fix spray και να τα γεμίσεις και να βγάζουν λάμψη, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα πάρω αυτό το πινέλο που είναι έτσι και θα τοποθετήσω σε όλο το βλέφαρο. Γραφούνε τέλεια αυτά τα σήμερα, τέλεια τα pigment. Το τραβάω λίγο προς τα έξω. Να μου δώσω μια ένταση. Ωραία. Και αυτό το τοποθέτησα σε όλο το βλέφαρο. Θα πάρω πάλι το Tattoo Liner από Maybelline. Και θα βάλω πάλι κοντά στις βλεφαρίδες εδώ. Έτσι ώστε να δώσω πάλι ένταση. Τώρα όμως που έχω πάνω το pigment θα μπλενταριστεί πολύ καλύτερα. Πάλι θα πάρω το ίσιο πινελάκι μου και θα μπλεντάρω προς τα πάνω. Αυτή τη φορά δεν βγάζω προς τα έξω το μαύρο, απλά το μπλεντάρω. Σαν να χαϊδεύω το πάνω μέρος του ματιού, έτσι ώστε να ανεβεί η σκιά, το μολύβι λίγο προς τα πάνω. Τώρα αρχίζω και βγάζω ελάχιστα προς τα έξω, που έχει λίγο στεγνώσει, γιατί δεν ήθελα να μου βγάλει έντονο χρώμα. Και περνάω και διορθώνω λίγο με το χέρι. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο θα πάρω από την παλέτα την NYX Swear By It, που είναι μία από τις αγαπημένες μου παλέτες ευρείας κατανάλωσης. Θα πάρω αυτό εδώ το καφέ χρώμα και με αυτό το πινέλο από Tommy Jean θα σβήσω πάνω στη μαύρη γραμμή. Να γλυκάνω λίγο αυτό εδώ. Πάρω λίγο ακόμα από το ίδιο. Ωραία, και με ένα blending brush από την Zoeva θα πάρω το 228 που είναι έτσι. Θα μπλεντάρω προς τα έξω, να μην φαίνεται τόσο έντονη η γωνία. Με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα πριν από την Tommy G, θα πάρω την λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση, η οποία είναι αυτή εδώ. Και θα βάλω κάτω. Κάτω βλεφαρίδες για να μην φαίνεται άσχετο το πάνω με το κάτω. Ελάχιστα. Βλέπετε πόσο λίγο φαίνεται. Το τραβάω προς τα πάνω. Το πινελάκι θα πάρω που είναι έτσι γωνιακό. Θα πάρω το pigment της MAC και θα βάλω στην εσωτερική γωνία. Δίνω απλά μια λάμψη που έλειπε. Θα προσθέσω και τη μασκαρίτσα
η οποία είναι η Total Temptation από Maybelline. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα, πάρα πολύ όμως. Κάνει τέλεια στις γλυφαρίδες μου. Παίρνουμε μία μπατονέτα, εμένα αυτή μου αρέσει και την έχω πάρει από τα Jumbo αυτή, ναι. Και απλά σκουπίζουμε και ξεφανίζεται η μάσκαρα, δεν πασαλήφεται. Αν την αφήσουμε να στεγνώσει, δεν πασαλήφεται μετά. Ταν. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν φοράω μόνο σκέτο eyeliner να βάζω και λίγο highlight στην εσωτερική γωνία. Είναι από Becca. Το limited edition, να πάτε να το πάρετε, ξαναλέω. Θα πάρω ένα πινελάκι σαν αυτό. Και θα δώσω λίγο λάμψη. Λίγο φως. Και το look μου είναι έτοιμο. Δεν ξέρω ποιος σας αρέσει πιο πολύ από τα δύο. Δείτε τα, απολαύστε τα. Βασικά είναι τρία. Αλλά το άλλο έχει κρυφτεί. Δεν έχω τρία μάτια να σας τα δείξω. Τι να κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like από κάτω. Κάντε με ένα follow στο Instagram. Ανεβάζω συνεχώς διαφορετικά look, τα οποία μπορεί να μην έχω στο YouTube. Και αν σας αρέσουν, γιατί όχι να μην τα ανεβάσουμε και στο YouTube. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Αν θέλετε να μου πείτε κάποια πορεία, κάποιο δικό σας σχόλιο, κάποια πρόταση, γράψτε μου κάτω στα σχόλια και φιλάκια πολλά. Τα λέμε την άλλη Κυριακή.